Και εμείς θα πάμε σε κολυμβητικά δρόμενα και θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει και καρπενήσει, θα πάμε και στο Καρπενήσι, θα πάμε και στα Τρίκαρα, θα πάμε παντού. Αλλά πρώτα θα πάμε εδώ στην Αθήνα να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μητρόπαπα. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα στους ακροατές. Πάμε με χιούμορ, γιατί χωρίς χιούμορ δεν γίνεται, και ξανά και το Μουντιάλ τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας τι καινούργια δρόμενα έχουμε. Μιλήστε για Καρπενήσι, το Καρπενήσι είναι πισίνα. Εμείς πάμε στην Ήδρα, χειμωνιάτικα, ναι, ναι, για κολύμπι στη θάλασσα. Ω, ποιος τι, ναι. Στριμράν. Μάλιστα. Επειδή η εκπομπή ονομάζεται αθλητικός τουρισμός, άρα τουρισμός εμπειρίας, εμείς λοιπόν έχουμε σχεδιάσει και είναι η τέταρτη χρονιά που θα πραγματοποιήσουμε μια, θα προσφέρουμε μάλλον μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία σε εκείνους οι οποίοι θα βρεθούν εκεί. Είναι η τέταρτη χρονιά του Σίμραν, το οποίο πραγματοποιείται στην Ήδρα. Ξεκίνησε δειλά-δειλά με μια μικρή απόσταση 13,4 χιλιόμετρων την πρώτη χρονιά. Να θυμίσω, το Σίμραν είναι ένα σπορ που το κάνουν ζευγάρια αθλητών, οι οποίοι είναι δεμένοι με σκηνή μεταξύ τους. Πρέπει να κολυμπούν, να τρέχουν, να ξανακολυμπούν, να ξανατρέχουν με διάφορες εναλλαγές. Το 18 ξεκίνησε, το 19 μεγαλώσαμε, κάναμε δύο αποστάσεις, μία λίγο μικρότερη 9,5 χιλιόμετρα και μία στα 23,5 χιλιόμετρα. Το ίδιο κάναμε και το 21, αφού το 20 δεν πραγματοποιήθηκε. Αλλά φέτος ερχόμαστε να κάνουμε την ανατροπή. Φέτος ερχόμαστε να πραγματοποιήσουμε δύο μικρές διαδρομές, οι οποίες, τη μικρή και τη μεσαία μάλλον, αυτές τις διαδρομές που είχαμε, πλέον τη λέμε μεσαία, δεν τη λέμε μεγάλη, εκείνη γύρω στα 23 χιλιόμετρα. Και πρόκειται να πραγματοποιήσουμε και μία μεγάλη απόσταση. Όταν λέμε μεγάλη, εννοούμε μεγάλη, μαραθώνιο. 40 χιλιόμετρα λοιπόν, με 1200 μέτρα υψομετρικά. Θα πρέπει να περάσουν δύο φορές οι αθλητές στην πίσω πλευρά του νησιού, να ξαναγυρίσουν μπροστά, να κολυμπήσουν, να ξαναπάνε πίσω, να ξανακολυμπήσουν, να τρέξουν το βουνό. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυνατή εμπειρία και καλώ όλους τους challengers, όλους εκείνους οι οποίοι ζητούν την πρόκληση στη ζωή τους, να μελετήσουν αυτό, γιατί πρόκειται για μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Έναν αγώνα που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Σίμραν, τέταρτη χρονιά, πέμπτη ημερολογιακή χρονιά, τέταρτη χρονιά που πραγματοποιείται το event, και πρόκειται για κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό, πολύ δυνατό, μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Μάλιστα, κοντά σε αυτά θέλω να ρωτήσω, υπάρχει η ανταπόκριση που περίμενες σε αυτή την περίοδο? Ανταπόκριση από πλευράς αθλητών? Συμμετοχών, ναι. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η διοργάνωση χρονιά με τη χρονιά μεγαλώνει. Γενικά δεν έχουμε δει τη φετινή χρονιά την ανταπόκριση αθλητών στις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται, όχι μόνο από εμάς, από όλους. Θα περιμέναμε δηλαδή μεγαλύτερη συμμετοχή μετά από τα δύο χρόνια αποχής. Αλλά μπροστά μας είναι, σιγά σιγά ο κόσμος θα επανέλθει. Δεν είναι ότι ήταν κανονικές οι συνθήκες και απλά ο κόσμος δεν ήρθε. Έχει υπάρξει ακρίβεια, έχει υπάρξει πόλεμος, έχει υπάρξει ακόμη επιφύλαξη για την υγειονομική κρίση. Είναι πολλά εκείνα τα οποία παίζουν ρόλο. Εμείς απομακρύναμε μία εβδομάδα ακόμη τον αγώνα μας από το μαραθώνιο και το πήγαμε ακόμη πιο χειμώνα φέτος, με στόχο να προσελκύσουμε τους αθλητές που θέλουν να κάνουν το μαραθώνιο και να μην είναι το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή μία εβδομάδα απόσταση. Θέλω να πω ότι φέτος από πλευράς αθλητών έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές από το Ότιλο, που είναι η κορονίδα του Σίμραν στον κόσμο, που θα έρθουν στην Ελλάδα. Πέρσι πρώτος είχε βγει ένας από αυτούς, ο Νίκολας Δρεμίρες, που ήταν εκεί. Μας έχει δώσει τις συμβουλές του για να βελτιώσουμε τον αγώνα και πράγματι έχουμε κάνει στις δύο μικρές αποστάσεις, έχουμε πολλαπλασιάσει τις εναλλαγές των αθλημάτων, έχουμε μικρύνει τα κολύμπια με στόχο να γίνει πιο ελκυστικό για μη καθαρά κολυμβητές αυτό το σπορ, αλλά και για δρομής, να είναι πιο ανταγωνιστικό με μικρότερα κολύμπια και εναλλαγές των δύο σπορ περίπου ίσες στο χρόνο, δηλαδή 15 λεπτά κολύμπι, 15 λεπτά τρέξιμο και ξανά και ξανά, ή 20 λεπτά. Έχει βελτιωθεί πολύ και πρόκειται για μια διοργάνωση πλέον που στη μικρή της απόσταση μπορεί να φιλοξενήσει πρωτάριδες, στη μεσαία της απόσταση μπορεί να φιλοξενήσει δυνατούς αθλητές και στη μεγάλη της απόσταση πολύ δυνατούς αθλητές. Να πω ότι οι πρώτοι δεν θα τερματίσουν πριν τις 6 ώρες και θα διαρκέσει, είναι αυτό που λέμε στο εξωτερικό, all day race, όλη μέρα αγωνάς. Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω και οτιδήποτε χρειαστείς εδώ είμαστε για να τα διευρύνουμε τα δρόμενα εκεί, δεδομένου ότι με την έμφαση που έχει δώσει και η Ερασπόρ σε όλες αυτές τις συναντήσεις, έτσι είναι ό,τι καλύτερο και για εσάς. Ταιριάζει πολύ το ότι το αθλητικός τουρισμός που λέτε με το ότι βρίσκεται δίπλα μας ο ΕΟΤ είναι χορηγός της διοργάνωσης και μας δίνει και την αιγίδα, τον έχουμε σε όλες μας τις διοργανώσεις φέτος. Ο ΕΟΤ είναι κοντά μας και μας βοηθά για να πραγματοποιούμε, να κινούμαστε στην κατεύθυνση, να δίνουμε προορισμούς της Ελλάδος σε ανθρώπους του εξωτερικού, οι οποίοι θα έρθουν να ζήσουν τουρισμό εμπειρίας και θα φύγουν από την Ελλάδα παίρνοντας εικόνες τελείως διαφορετικές από τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε κοντά και θα τα πούμε είτε από την Ίδρα είτε μετά την Ίδρα, εκεί που θα ζήσουμε κάτι ξεχωριστό. Εδώ είμαστε να τα λέμε, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Κωνσταντίνο τον Μητρόπαπα για άλλη μια σπουδαία διοργάνωση εκεί που γίνεται στην Ίδρα.